Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε, όμως. Τελικά κλείνουν όλα από την Πέμπτη. Τι θα γίνει με τον εμπορικό κόσμο? Κύριε Ντινόπουλε, καλησπέρα καταρχήν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο εμπορικός και ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται πια στα κάγκελα, βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή. Μία στις τρεις επιχειρήσεις ήδη είναι στο κόκκινο. Το 70% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πάγιες υποχρεώσεις. Και με έρευνα που κάναμε σαν Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από κάποιες μέρες, η απάντηση που είχαμε από τους συναδέλφους ήταν ότι αν πάμε σε ένα οριστικό, σε ένα ολικό, συγγνώμη, lockdown, όπως θα συμβεί από την Πέμπτη, και βεβαίως αν δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, τότε φαίνεται ότι το 50% των επιχειρηματιών δεν θα αντέξει. Άρα, κύριε Ντινόπουλε, πηγαίνουμε στο 50% σε λουκέτα των επιχειρήσεων. Με ό,τι και αυτό αν σημαίνει για την ίδια την οικονομία, αλλά κυρίως για την απασχόληση, που είναι το σημαντικό κομμάτι, γιατί η ανεργία, ξέρετε πολύ καλά, θα εκτοξευθεί. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα θερίζουμε θύελλες. Και αυτό που ζητάμε άμεσα από την κυβέρνηση είναι αυτό που λέμε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Θα πρέπει να πάμε άμεσα σε κούρεμα των χρεών που έχουν προκύψει μέσα από την πανδημία. Παρότι η κυρία Λαγκάρτ βγήκε χθες και είπε το αντίθετο, υπάρχουν όμως ισχυρά κράτη που πρέπει να δουν το όφελος της οικονομίας τους, το όφελος της επιχειρηματικότητας, γιατί απασχόληση, όπως είπα, στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα, και πρέπει να πάμε στο κούρεμα οπωσδήποτε, κύριε Ντινόπουλε, των χρεών και σε πολλές δόσεις. Μείνετε μαζί μας, κύριε. Με επιχορηγήσεις. Μείνετε μαζί μας, κύριε Αντιπρόεδρε. Νίκο Καραχάλιο, στον Πολύκαρπο Αδαμίδη. Ο κύριος Αδαμίδης έχει ευρύτατη εικόνα του τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Προσπαθούν να μας πείσουν στην Ελλάδα ότι η μόνη λύση για την πανδημία είναι τα lockdowns. Κύριε Αδαμίδη, εσείς έχετε αυτή την εικόνα ή υπάρχουν παραδείγματα κρατών που λειτουργούν πιο έξυπνα και πιο αποτελεσματικά από εμάς? Κοιτάξτε, το πρώτο παράδειγμα, αυτό τουλάχιστον βιώνω στην καθημερινότητά μου, είναι αυτό του Βελγίου και ειδικά του μικρόκοσμου, του μικρού κράτους των Βρυξελών, της καρδιάς της Ευρώπης. Όπου ουσιαστικά τα μαγαζιά εδώ είναι ανοιχτά. Φυσικά δεν είναι ανοιχτά για να μπορέσει κανείς να καθίσει, ειδικά στα καφέ και τα εστιατόρια. Πλην όμως, ακόμα και σε αυτά τα μαγαζιά μπορεί να υπάρξει το take away, εδώ και φυσικά από το ξεκίνημα της κρίσης. Κατά τα άλλα, η αγορά είναι ανοιχτή, τηρουμένων φυσικά πάντα των δυνατοτήτων, γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά τις τελευταίες μέρες, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στην Ευρώπη, δηλαδή, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες πάντα. Επίσης όμως, να θέσω κάτι ακόμα εδώ που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, γιατί σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό το ζήτημα αυτό του lockdown και το τι συνεπάγεται. Γιατί σίγουρα πέρα και πάνω από το τι μπορεί να υπάρξει ως μέτρο και μέσο για να εξασφαλιστούν κάποια ελάχιστα ποσά ως εισόδημα για όλους όσους σε αυτό το διάστημα πραγματικά δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην παραγωγική διαδικασία, υπάρχει και παράμετρος αλωτρίωσης. Γιατί αν τυχόν λέγαμε σε έναν ιδιατό κόσμο ότι καθένας κάθεται χωρίς να πληρώνεται, θα πηγαίναμε ουσιαστικά πάλι στην κομμουνιστική ουτοπία. Την είχαμε βιώσει δεκαετίες αυτή την κομμουνιστική ουτοπία, όπου όλοι ήξεραν πως είτε δούλευαν πολύ είτε δούλευαν λίγο, τα βασικά θα τα εξασφάλιζαν, άρα δεν υπήρχε κίνδυνο για κάτι μεγαλύτερο. Και φυσικά τα αποτελέσματα τα βιώσαμε. Τα βίωσαν μάλιστα οι λαοί αυτοί, αυτά τα κράτη, όπου είχαμε δύο και παραπάνω χαμένες γενναίες. Αυτό φυσικά έτσι μοιάζει μια φιλοσοφική έτσι, προβληματισμό και ενασχόληση. Να πω όμως κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Σήμερα το βράδυ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρώνεται ουσιαστικά αυτό το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης, τα 672 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία περιμένουν όλα τα κράτη ως μάνα εξ ουρανού για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πρώτου κύματος της πανδημίας. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μια μνημειώδη στιγμή για την Ευρώπη. Εκείνο όμως το οποίο φυσικά πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας είναι και η κουβέντα που έχει ξεκινήσει, σε ό,τι αφορά την έγκριση των σχεδίων, των εθνικών σχεδίων που τα κράτη-μέλη αποστέλουν. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, σύμφωνα και με την ειδησιογραφία, μέχρι τις 30 Απριλίου πρέπει να έχουν σταλεί αυτά τα σχέδια. Ήδη κάποια προσχέδια έχουν σταλεί. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή για 2 μήνες θα τα αξιολογήσει και μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει, ούτως ώστε να γίνει εκταμείευση των χρημάτων. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο? Ότι όπως τουλάχιστον λέγεται, υπάρχει το ενδεχόμενο, το πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, η Επιτροπή να ζητήσει συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα των συντάξεων και της αγοράς εργασίας. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι συνέπειες μπορεί να έχει σε μια καταπονημένη κοινωνία,
να θεθεί ζήτημα αναδιάρθρωσης του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Τώρα, κύριε Αδαμίδη, μισό λεπτό. Είναι βόμβα αυτό που λέει όχι ο κύριος Αδαμίδης. Όχι μόνο βόμβα, τώρα μας έκανε εδώ την καρδιά. Λοιπόν, με ο κύριος Αδαμίδης έβαλε μια βόμβα. Λέει έβαλε μια βόμβα, ότι για να δοθούν, συγγνώμη να το εξηγήσουμε στον κόσμο, να δοθούν καθυστερημένα τα όποια λεφτά θα μας ζητήσουν ως αντιστάθμισμα να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και ο τρόπος που λειτουργούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάμε σε διάλειμμα και θα το συζητήσουμε μετά. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Αδαμίδη, κύριε Κουγιουμτζή και κύριε Βόβολη, ότι ο Καραχάλιος δεν κρατιέται. Και μετά το τρίτο lockdown, ποιος κρατιέται? Λοιπόν. Ποιος κρατιέται μετά το τρίτο lockdown? Ποιος κρατιέται όρθιος, ποιος κρατιέται ζωντανός και ποιος επιχειρηματίας θα κρατηθεί ανοιχτός? Αυτό είναι το ερώτημα. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Κύριε Αδαμίδη και κύριε Κουγιουμτζή, θα ήθελα από τον κύριο Κουγιουμτζή μετά να σχολιάσει αυτά που μας είπε από τις Βρυξέλλες, τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ανησυχητικά ο κύριος Αδαμίδης. Μείνετε κι εσείς, αγαπητοί τηλεθεατές, μαζί μας σε λίγο η συνέχεια της εκπομπής. Ένα σύντομο διάλειμμα. Εδώ είμαστε πάλι, εκπομπή με το Γάντι. Νίκο Καραχάλιο, επειδή λίγο πριν από το σήμα του διαλύματος έτσι μας έλεγες αυτά που μας έλεγες, θα ήθελα να κάνεις εσύ τώρα την επόμενη ερώτηση, να συνδεθούμε διαδικτυακά και πάλι με τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας αλλά και με τις Βρυξέλλες. Πάμε να έχουμε τη σύνδεσή μας. Είμαστε συνδεδεμένοι. Νίκο Καραχάλιο. Το σχέδιο στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Αδαμίδης είναι το σχέδιο που βασίστηκε στην Επιτροπή Πισαρίδη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο μιλάει για περιορισμό της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα. Αυτό δηλαδή που θέλουν να κάνουν είναι να πάμε σε μεγάλα σχήματα. Πώς παλιά μιλάγαμε για τα μικρά οικόπεδα στην Αγεωργία, ότι πρέπει να γίνουν μεγάλα για να καλλιεργούνται καλύτερα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η ελληνική οικονομία εν μέσω πανδημίας και αφού αυτό προφανώς δεν είναι έτοιμη να το κάνουν οι Έλληνες επιχειρηματίες, δεν τους προειδοποίησε κανείς. Έρχεται το πρόσχημα του κορονοϊού για να γίνει βία. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα και θα ήθελα το σχολιασμό των δύο εκλεκτών καλεσμένων. Να ξεκινήσουμε από τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Θεωρώ ότι και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση είμαι, ακούγοντας και την Επιτροπή Πισαρίδη, η οποία βεβαίως δεν απευθύνθηκε σε εμάς, δεν μας ρώτησε τι θέλετε από τους φορείς εννοώ, έτσι, και από τα τριτοβάθμια όργανά μας, αλλά γενικότερα από τους φορείς. Και αυτό που εμείς καταλάβαμε από αυτά που βγήκανε εκτός Επιτροπής είναι ότι πάμε σε μια κατεύθυνση όντως έτσι επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, γιατί μιλάμε για 19,5 δις περίπου επιδοτήσεων προς μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα σχήματα, υπερ μάρκετ. Ουσιαστικά αυξάνεται η ανισότητα, οξύνεται η ανισότητα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό συμβαίνει μάλλον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αντιστοίχως έχοντας επαφή με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ουσιαστικά κοινωνικές και εργοδοτικές συνδικαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης, μας λένε το ίδιο πράγμα. Άρα εκ των πραγμάτων, επειδή εδώ στην Ελλάδα το 98% είναι μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση, έχουμε ένα άλλο μοντέλο, είναι αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, χωρίς να έχουμε και την κουλτούρα, την οποία κουλτούρα θα έπρεπε ήδη να την είχε διαμορφώσει η πολιτική διαχρονικά των εκάστοτε κυβερνήσεων, των συνεργειών δηλαδή, των κλάστερ. Όλα αυτά, ενώ περάσανε πολλά προγράμματα ευρωπαϊκά, δυστυχώς δεν ακούμπησαν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και ερχόμαστε εν μέσω θυέλης και εν μέσω πανδημίας και μας ζητάνε τώρα έτσι, να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο τη στιγμή που σας είπα πριν ότι το 50% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων πασχίζουν να επιβιώσουν, κύριε Ντινόπουλε. Κύριε Αδαμίδη, θα ήθελα να μας δίνατε έτσι λίγο περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, λίγο πριν από το διάλειμμα, ότι υπάρχει μία προοπτική για επαναπροσδιορισμό των συντάξεων, δηλαδή για κόψιμο των συντάξεων, δηλαδή εδώ που τα λέμε για μια νέα μνημονιακή πραγματικότητα, λόγω ακριβώς των όποιων χρημάτων, ας το πω έτσι πολύ εκλαϊκευμένα, θα μας έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατάλαβα καλά, το λέω πολύ απλά και ίσως...
Το καταλάβατε πολύ καλά. Είναι κάτι το οποίο μόλις πρόσφατα ανέδειξε το Πολίτικο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ακούγεται ως ψήθυρος. Είναι κάτι το οποίο έχει αναδείξει μόλις πριν από λίγο το Πολίτικο. Και είναι κάτι, θα έλεγα, πολύ σοβαρό, γιατί σίγουρα οι συντάκτες του και οι δημοσιογράφοι του και οι πηγές του δεν είναι αμελητές. Με άλλα λόγια, όπως πολύ σωστά το θέσατε, μια άλλη εκδοχή ενός ουσιαστικού μνημονίου, και αυτό είναι που ακριβώς ξυπνά τα ανακλαστικά σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δηλαδή, για να εκταμιευθούν τα λεφτά αυτά, γιατί αυτό είναι στο οποίο επέμεναν οι Ολλανδοί, αν θυμάστε, μέχρι τέλους, μέχρι να δοθεί η έγκριση, γιατί προηγήθηκε μια πολύ έντονη σύγκρουση, διαμάχη μεταξύ τις λεγόμενες βιδωλές χώρες του Βορρά και τις χώρες του Νότου. Τέθηκε λοιπόν ως όρος ότι θα υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές κατά βάση εστιάζουν στον τομέα των συντάξεων και στον τομέα της αγοράς εργασίας. Να λοιπόν είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει τις τελευταίες μέρες η σύγχρονη διεθνής διαδημοσιογραφία. Κάτι άλλο όμως να πω εδώ. Υπάρχουν κάποιες παράμετροι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε για αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι πραγματικά ένα εξαιρετικά σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Η πρώτη παράμετρο είναι ότι μιλάμε για λεφτά τα οποία πρέπει να απορροφηθούν μέσα σε 3 χρόνια. Άρα λοιπόν το να λέει κανείς ότι θα μετασχηματίσω τις επιχειρήσεις μέσα σε 1 τριετία είναι φενάκι. Είναι ουτοπία. Δεν μπορεί να γίνει εκ των πραγμάτων. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει με τα λεφτά και τον προορισμό των χρημάτων αυτών. Κατά 37% κατά ελάχιστον πρέπει να δοθούν αυτά τα λεφτά για τον πράσινο μετασχηματισμό και κατά 20% για τη λεγόμενη ψηφιακή μεταρρύθμιση για την ψηφιακή σύγκληση. Άρα λοιπόν πρέπει οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε ό,τι αφορά τις προτάσεις που θα υποβάλουν. Που σε αυτό είναι ακριβώς τη θεματική για να απορροφήσουν τα χρήματα αυτά. Εδώ είναι που πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια. Εδώ είναι που πρέπει να υπάρξει μεγάλη προεργασία. Γιατί τα λεφτά αυτά πρέπει να απορροφηθούν μέσα σε 3 χρόνια και συγκεκριμένες δράσεις. Μάλιστα. Ουσιαστικά, τι μας λένε, ότι πρέπει να γίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια κουλτούρα συνεργειών και μεταξύ τους με κάποιο θαυμαστό τρόπο να δημιουργήσουν κλάστερς. Την ίδια στιγμή πρέπει να ψηφιοποιηθούν, ενώ ο δανεισμός τους διωγγώνεται χωρίς να τους χαρίζονται τα χρέη της πανδημίας. Τους λέμε ότι σας δίνουμε επιστρεπτές, αλλά ουσιαστικά τους δανείζουμε και τους υπονομεύουμε. Άρα έχουμε 3 ενέργειες που γίνονται ταυτόχρονα. Και ταυτόχρονα, ενώ αυτό υπονομεύει το μέλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ελλάδα, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, έρχεται και ο λογαριασμός που θα πάει στους συνταξιούχους, ο οποίος λογαριασμός θα πάει από το 2022. Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να κάνει εκλογές μέχρι το φθινόπωρο, προκειμένου να μην πάει στους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας τον Μπουγιουρντή. Για να το πω απλά, να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και μια προσθήκη, μια απλή προσθήκη εδώ. Όταν μιλάμε για κλάστερς και για συνενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρχει και ένας στόχος και ένας σκοπός. Φτιάχνεις κάτι μεγάλο για να αναδείξεις έναν διεθνή ανταγωνιστή. Το ζήτημα είναι σε ποιους τομείς θα αναδειχθούν αυτοί οι μεγάλοι ανταγωνιστές. Ποιους θα ανταγωνιστούμε και με ποιες προσδοκίες. Ακριβώς. Δηλαδή θα μαζευτούν 3 μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στο κέρδο της Καρδίτσας που πουλάει ο ένας καπέλα, ο άλλος σακάκια και ο τρίτος μπλουζάκια απέναντι στο Ζάρα που θα ανοίξει την Καρδίτσα και είναι πολυεθνική σε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλουν να κάνουμε. Και όταν δεν μπορούν να πουλήσουν στα μαγαζιά θα πουλάνε με e-shop. Όταν ο Ζάρα θα έχει 500 νούμερα περισσότερα, 500 μπλουζάκια περισσότερα και χαμηλότερες τιμές. Αυτό μας ζητάνε να κάνουμε μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Κύριε Κουγιουμτζή, να έρθω σε εσάς. Εσείς τώρα καλά τα λέμε εμείς, ο κύριος Αδαμίδης, ο κύριος Καραχάλιος, εδώ ο κύριος Βόβολης. Εσείς όμως που είσαστε ο έμπορος. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Για ποιες επιχειρήσεις μιλάμε τώρα? Μίλησα προηγουμένως. Οι επιχειρήσεις όλες αυτές που έρχονται από μια δεκαετή κρίση. Μιλάμε για τραυματισμένες ουσιαστικά επιχειρήσεις, λαβωμένες, που πήραν μία ανάσα το 2019 και αμέσως μετά ξαναμπήκαμε σε ένα πρώτο lockdown, σε ένα δεύτερο lockdown και τώρα πηγαίνουμε στο τρίτο lockdown. Και να πούμε ότι ενδιάμεσα το καλοκαίρι ουσιαστικά από το πρώτο και το δεύτερο lockdown τρέχανε με μία κατανάλωση που ήταν μεσοσταθμικά κοντά στο μείον 50%, ενώ οι τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις φτάνανε μέχρι το μείον 80% και μείον 90%. Για ποια επιχειρηματικότητα μιλάμε? Για ποιες επιχειρήσεις που θα μπορούν να κάνουν κλάστερ και να προχωρήσουν μέσα στο εξάμηνο αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως λέει ο κύριος Αδαμίδης? Είναι ουτοπία πραγματικά αν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο μπροστά μας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η μόνη περίπτωση και η μόνη διέξοδος είναι
ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων να μπορέσει να περάσει ένα χρονικό διάστημα, ούτως ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και μαζί με τις επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν να επιβιώσουν οι χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωράει στην επιδότηση νέων, λέει, νέων θέσεων απασχόλησης. Ενώ θα έπρεπε να πηγαίνει στις υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης, ούτως ώστε να δίνει ανάσα στην επιχειρηματικότητα. Έτσι, γιατί διατηρώντας την επιχειρηματικότητα, διατηρεί τις θέσεις απασχόλησης. Και εδώ ακόμα λάθος κάνουν, κύριε Αντινόπουλε. Μάλιστα, πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας με τον κύριο Αδαμίδη και με τον κύριο Κουγιουμτζή, θα ήθελα ο Φέδων Βόβολης, γιατρός, αλλά και έτσι με ενεργό πολιτική δράση, να κάνει από ένα ερώτημα στον κύριο Αδαμίδη και στον κύριο Κουγιουμτζή. Το ερώτημα θα είναι κοινό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πλέον έχουμε το θάνατο του εμποράκου. Επί της ουσίας χάνεται η μικρομεσαία τάξη. Εσείς τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό? Για τη μικρομεσαία τάξη. Γιατί αυτοί εξαφανίζονται πλέον. Τα μεγάλα τραστ μεγαλώνουν, οι μικροί εξαφανίζονται και εξαθλιώνονται. Κύριε Αδαμίδη. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με την παραδοχή ότι δεν μπορεί να έχουμε εξαφάνιση μικρομεσαίας τάξης. Γιατί αν έχουμε εξαφάνιση μικρομεσαίας τάξης, έχουμε εξαφάνιση της ροχαγουγκαλιάς και της οικονομίας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ουσιαστική ουτοπία σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να υπάρχει μια αξιόπιστη κρατική υπόσταση. Διάζεται λοιπόν όλο αυτό το διάστημα, γιατί αποτελεί αυτό το ενδεχόμενο μια μη παραδοχή. Δεν είναι ενδεχόμενο, δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε ως ενδεχόμενο. Χρειάζεται συστηματική προεργασία, ούτως ώστε ό,τι χρήματα έρθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι πραγματικά σωτήρια για την παρούσα περίπτωση εισδοχή χρημάτων στην ελληνική οικονομία, πραγματικά σωτήρια, πρέπει να υπάρχει προεργασία για να πέσουν στην πραγματική οικονομία. Τότε και μόνο τότε θα υπάρχει προστιθέμενη αξία και από πλευράς Ευρώπης, αλλά και από πλευράς προοπτικής του ελληνικού κράτους. Γιατί κράτος χωρίς μικρομεσαία τάξη, χωρίς μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει. Μάλιστα, να ευχαριστήσω τον κύριο Αδαμίδη και θα ήθελα εγώ στον κύριο Κουγιουμτζή, μαζί με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Ζόβολης, να συμπληρώσω και το εξής. Κύριε Κουγιουμτζή, ακούσατε πριν από 3-4 ώρες το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Κατά τη δική μου άποψη, ο άνθρωπος υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων. Τώρα, πώς και γιατί έγιναν όλα, δεν έχει έτσι. Και τέλος πάντων, μπορούμε να το συζητήσουμε, να επιβάλλει ένα νέο lockdown. Αν είχατε, κύριε Κουγιουμτζή, εσείς σαν έμπορο στην Αθήνα, αν είχατε τη δυνατότητα να πάρετε ένα τηλέφωνο τώρα το Μητσοτάκη και να του πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας πω αυτό και αυτό και αυτό, τι θα του λέγατε? Δεν θα το σήκωνε ο Μητσοτάκης. Σε παρακαλώ, ρε Καραχάλιο, επιτέλους. Μα δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια να προβοκάρεις. Κύριε Κουγιουμτζή, σας παρακαλώ πολύ. Αν είχατε τη δυνατότητα να πάρετε ένα τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό, το σηκώνει ο Πρωθυπουργός το κινητό. Λοιπόν, τι θα του λέγατε, κύριε Κουγιουμτζή? Κύριε Ντινόπουλε, το έχουμε στείλει επανειλημμένες επιστολές και του Πρωθυπουργού και στους αρμόδιους υπουργούς και σαν εμπορικός σύλλογος της Αθήνας και σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας. Του εκθέσαμε τις απόψεις μας, όπως τις είπα και πριν, και για την επιστρεπτέα προκαταβολή που θα πρέπει να γίνει μη επιστρεπτέα σε ένα πολύ μεγάλο σύνολό της, η 1, η 2, η 3 κλπ. Όπως και για το κούρεμα που σας είπα πριν των χρεών της πανδημίας, όπως και για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Είναι ουσιαστικές θέσεις εκ μέρους της κυβέρνησης στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ναι, τι σας απάντησαν, θέλω να μου πείτε. Η απάντηση είναι ό,τι έχει λεχτεί έως τώρα από τους αρμόδιους υπουργούς και για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα. Και για όλα όσα έχουν λεχθεί έως τώρα. Δηλαδή μιλάμε για, μην το πω ψίχουλα, τέλος πάντων, εν όψη όλης αυτής της κατάστασης και εν όψη όλων αυτών που επέρχονται μπροστά μας, νομίζω ότι είναι ασπιρίνες όλα αυτά τα μέτρα και θα πρέπει να το δούνε από άλλης πλευράς και από άλλης όψης και η κυβέρνηση και η πολιτεία γενικότερα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί βλέπω, για να απαντήσω και στην πρώτη ερώτηση, ένα σχεδιασμός συρρήκνωσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό το συναντάμε και το βλέπουμε μπροστά μας. Και με την Επιτροπή Πισαρίδη και με όλα όσα αυτά γίνονται και με τη στήριξη των υπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων και το σούπερ μάρκετ, όπου εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διασπορά του κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά στηρίζονται και μάλιστα τους αφήνουν ανοιχτά και τις Κυριακές πια για να πουλάνε και τα πάντα.
και να πουλάνε και τα είδη τα δικά μας, ενώ εμείς είμαστε κλειστοί. Άρα εκ των πραγμάτων υπάρχει ένα σχεδιασμός, έτσι εμείς τουλάχιστον το αποκωδικοποιούμε. Έτσι, ένα σχεδιασμός συρρήκνωσης της μικρής και της πολύ μικρής επιχείρησης. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή.